Στα περίχωρα του Βερολίνου, ξεχασμένη από τον χρόνο, στέκει μια έπαυλη που κουβαλά μαύρο παρελθόν. Το σπίτι του Γιώσεφ Γκέμπελς, του προπαγανδιστή των Ναζί. Στην πόλη όπου βρίσκεται, οι τοπικές αρχές προσπαθούν πάση θυσία να απαλλαγούν ακόμη και με μηδενικό οικονομικό όφελος. Στους ενδιαφερομένους εγκαταλέγεται η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση. Θέλει να μετατρέψει το κτίριο σε εκπαιδευτικό κέντρο που θα καταδεικνύει το πώς η προπαγάνδα οδήγησε στο ολοκαύτωμα. Αλλά θέλει να επικεντρωθεί και στη σύγχρονη προπαγάνδα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίσουμε στεναρά το ζήτημα της πρόκλησης, του μίσους και του αντισημιτισμού, θα βρεθούμε ξανά σε μια κατάσταση κατά την οποία θα υπάρξουν κυβερνήσεις, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου θα εκλέγονται δημοκρατικά και επίσημα και θα αποτελούνται από κόσμο που μισεί τους Εβραίους και όσους είναι διαφορετικοί από εκείνους. Η κατάσταση του κτηρίου είναι τέτοια ώστε να μην είναι ασφαλές για κάποιον να μπει μέσα. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθούν χρήματα για να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό κέντρο. Η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση λέει ότι μπορεί να παράσχει κάποια από τα κονδύλια, αλλά θέλει και από την τοπική κυβέρνηση να συμβάλλει. Ο τομέας οικονομικών της πόλης του Βερολίνου ανέφερε στο Euronews ότι η πρόταση είναι αξιόλογη, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για τη χρηματοδότηση. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη να παραδοθεί σε ανθρώπους που ίσως το χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Υπάρχει ανησυχία ότι θα θελήσουν να το εκμεταλλευτούν οι εξτρεμιστικές ομάδες για ιδεολογικούς λόγους. Η κατοικία του Γκέμπελς είναι στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου, εκεί όπου θα διεξαχθούν σε λίγες εβδομάδες εκλογές. Σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο θα δει κάποιος τις αφίσες της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Το AfD βλέπει να γιγαντώνεται και τα ποσοστά του να αποτυπώνονται στην κάλπη, όπως έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δημοτικό σύμβουλο στο Βερολίνο, που είναι και μέλος της Εβραϊκής Κοινότητας, λέει ότι το σημερινό πολιτικό πλαίσιο σημαίνει πως ο κόσμος θα πρέπει να κατανοήσει το πώς δουλεύει η προπαγάνδα. Βλέπουμε μια αύξηση αντιδημοκρατικών κινημάτων παγκοσμίως και χρησιμοποιούν αυτό του είδους την προπαγάνδα για να γίνουν ισχυρότερα, να κάνουν τις ιδέες τους να γίνουν κυρίαρχες και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουν πώς λειτουργούσε η προπαγάνδα τότε, ώστε να κατανοήσουν το πώς δουλεύει και τώρα. Η τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου αναφέρει πάντως ότι διαθέτει και άλλες προσφορές για το οίκημα που τις εξετάζει.